Αναστατωμένη και με έκδηλη την αγωνία για τη σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού της, η μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, μαθητή γυμνασίου σε σχολείο του Γαζίου, η οποία αντίκρισε μόφυρτο το παιδί της, καθώς έπεσε θύμα μπούλινγκ και άγριου ξυλοδαρμού από μεγαλύτερης ηλικίας συμμαθητές του, περιγράφει το σοκαριστικό περιστατικό στην Κρήτη TV. Τα δύο παιδιά είναι εκεί χρόνια. Μένουν στην ίδια τάξη, γι' αυτό πάνε με το γιο μου. Πρώτα ήταν εκεί τα αδέρφια τους, τα οποία πήγανε και πήγανε στο λύκειο και έχουν αφήσει αυτούς αντικαταστάτες. Με λίγα λόγια, δηλαδή, είναι οι νταΐδες του σχολείου. Ναι, ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, εμένα ο γιος μου ερχόταν κάθε μέρα με μόλοπες και δεν μου έλεγε τι γινόταν, μου έλεγε ότι χτυπούσε μόνος του. Και χθες ήταν η αποκορύφωση που τον έπιασε ο ένας, του έκανε κεφαλοκλείδωμα και ο άλλος του πήζε μπουνιές στο πρόσωπο και με πήραν τηλέφωνο οι άλλες μανάδες και πάω και βλέπω το παιδί αιμόφυρτο, το παίρνω, το πάω νοσοκομείο, το κοιτάζουν οι παιδοχειρούργοι, οι γναθοχειρούργοι, είχε μόλοπες παντού, τα χείλια του σχισμένα, τα μούτρα του πρισμένα. Καλούμε την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, παίρνει κατάθεση από μένα, παίρνει κατάθεση από το παιδί. Μετά σήμερα το πρωί μας ξαναπαίρνουν τηλέφωνο από το τμήμα, το αστυνομικό, και πήγανε και οι άνθρωποι, γιατί ξυλοκοπήθηκαν τρία παιδιά στο δικό μου. Απλώς το δικό μου ήταν πιο σοβαρό. Όπως καταγγέλει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο γιος της ξυλοκοπήθηκε από τα συγκεκριμένα παιδιά, ωστόσο φοβόταν να μιλήσει για όσα του συμβαίνουν στο σχολείο. Ναι, γιατί φοβότανε. Το απειλούσαν αυτό, το παιδί. Αυτό γινόταν κάθε μέρα, σπροξήματα, μπουνιές, βρισιές. Και μέσα από το σχολείο και χθες το περιμένανε έξω από το προάβλιο, γιατί έγινε πρώτα ένας καυγάς μέσα και τσακωνότανε με κάτι άλλους μαθητές και πήγε ο δικός μου για να τους χωρίσει στη μέση. Και επειδή τώρα μπήκε ο δικός μου να τους χωρίσει, τον περιμένανε μετά στο διάλειμμα με το που σχολούσαν έξω τα παιδιά, τον περιμένανε έξω και είχαν καλέσει και άλλα παιδιά έξω σχολικά και τον περικυκλώσανε. Και ο ένας τον εκτούσε και ο άλλος του έδινε γροθιές στο πρόσωπο. Με πήρε τηλέφωνο ο ιατροδικαστής και πήγα και πήρα το παιδί από το σχολείο και το πήγα και το εξέτασε. Ναι. Εκτός από το πρόσωπο βρήκε μόλοπες και στο σώμα, στη κοιλιά και στο στομάχι. Έστειλε το πόρισμα στο αστυνομικό τμήμα. Πήγαν όλες οι μανάδες, οι τρεις δηλαδή αυτές που ξυλοκοπήθηκαν και τα δικά τους παιδιά, καταθέσανε μηνύσεις. Και τώρα έχει επιβληθεί, λέει, ο εισαγγελέας ανηλίκων. Όπως λένε οι γονείς, όταν ζήτησαν από το διευθυντή του σχολείου να παρέμβει, πήραν την απάντηση ότι δεν άπτεται της αρμοδιότητάς του, καθώς το περιστατικό έγινε εκτός σχολικού χώρου. Πήγε ο σύζυγός μου, πήγαν οι άλλοι πατεράδες στον άλλο παιδιό των χτυπημένων. Μιλήσανε στο διευθυντή. Λέει ο διευθυντής, από τη στιγμή που έγινε, λέει, έξω, λέει, από το προάβλιο, εμείς, λέει, δεν έχουμε ευθύνη. Το παιδί θα ξαναπάει σε μία τάξη. Θα ξαναπάει, πώς θα πάει. Θα πάει κανονικά Δευτέρα. Απλώς το σήμερα που πήγανε ένα άλλο παιδί, το απείλησε το άλλο παιδί, το άλλο χτυπημένο, και του είπε θα δείτε τι θα πάθετε, επειδή είσαι καλά αναμίξαμε αστυνομίες και τέτοια.